Όταν πουλάς σε μία τιμή διπλάσια ή τριπλάσια από τα καθαρά κέρδη ενός οργανισμού, μιας εταιρείας, τότε δεν πουλάς, χαρίζεις. Και αυτός ο οποίος αγοράζει αυτή την εταιρεία τόσο φτηνά, τότε σε 2-3 χρόνια θα κάνει απόσβεση και την έχει πάρει τζάμπα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ως πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας ψέματα ακόμα μια φορά, και προσπαθεί να ξεπουλήσει τον ΟΠΑΠ σε τιμή χαμηλότερη των ετήσιων κερδών. Και σήμερα πάνε να ξεπουλήσουν τον ΟΠΑΠ, μια κερδοφόρο επιχείρηση, σε χαμηλότερη αξία από το 2-3 φορές τα ετήσια κέρδη. Αν ο CEO, ο Γενικός Διευθυντής μιας μεγάλης επιχείρησης, πουλήσει ένα division, ένα τμήμα της εταιρείας για ένα τέτοιο λόγο αντίτιμου και μελλοντικών κερδών, θα πάει φυλακή. Φτάσαμε να θεωρούμε τον παράνομο τζόγο στα 5-6 δις. Έχω ακούσει τέτοια ποσά. Αυτά είναι παλαβά νούμερα. Κρατικό μονοπόλιο, το οποίο έκοβε χρήματα, μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση, δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί σε ιδιωτικό μονοπόλιο. Προσπάθεια να αντλαϊλατηθεί ό,τι έχει απομείνει από το κοινωνικό εισόδημα για μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση, η οποία πήρε κοψοτιμής τον ΟΠΑΠ από το ελληνικό δημόσιο, ήταν μια προσπάθεια που εγώ είχα αποφασίσει ότι θα με βρει αντίπαλό της από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κατά των ιδιωτικοποιήσεων μέχρι το καλοκαίρι του 2015 και με βάση, επαναλαμβάνω, την ΙΤΑ έχει αλλάξει σε πολλά ζητήματα την πολιτική του στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Την εποχή σας γιατί πήρατε τα φρουτάκια? Δεν τα ήθελα. Δεν ξέρω αν έγινε αυτό προκειμένου να ικανοποιηθεί η κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική ή τα συμφέροντα του ΟΠΑΠ. Πήγε και αγόρασε ένα νέο προϊόν που δεν υπήρχε μέχρι τότε και το οποίο δεν χρειαζόταν κατά ανάγκη να υπάρχει. Εκείνο που έχω υπόψη μου για το σχέδιο Cloud είναι ότι επρόκειται για ένα σχέδιο νομιμοποίησης παράνομων καταστημάτων, εντάσσοντάς τους στο δίκτυο των νόμιμων πλέον καταστημάτων, τους αναβαπτίζουμε εις μια εθνική κολυμβήθρα και είναι πλέον νόμιμοι να λειτουργούν και με τη βούλα της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων που δίνει τις άδειες για τα καταστήματα αυτά. Υπήρχε στικάκι το οποίο είχε περιέλθει στα χέρια μου με όλο το δίκτυο. Με ποιον μιλήσατε στο Υπουργείο? Το γραφείο του κ. Τσακαλώτου. Με εκπλήσατε. Ισχυρίζεται ότι ο κ. Τσακαλώτος άλλαξε τον κ. Στεριώτη, μη το ήθελε ο ΠΑΠ. Τους έδωσε και το σχετικό στικάκι. Ενδιαφέρθηκαν? Δεν το παρέλαβαν.